Θέλω από εδώ, από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη που πριν 25 χρόνια, τέτοιες μέρες, έδινε βροντερή απάντηση ενάντια στον υπεραλληλιστικό πόλεμο του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ, ενάντια στη Γιουγκοσλαβία. Να πω κι εγώ σαν νέος στρατευμένος ένα μεγάλο όχι στην ευλογή της χώρας μας, σε όλες τις αποστολές που καμία σχέση δεν έχουν με την υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Εμείς οι νέοι που υπηρετούμε τη θητεία μας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το προσωπικό τους, οι φρεγάτες και τα άλλα στρατιωτικά μέσα, έχουμε την ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά έξω από τα σύνορα, τις υπηρετικές αποστολές, αλλά την υδρόγειο και την προστασία των κερδών των λίγων. Η συμμετοχή μας στους πολέμους τους δεν ταιριάζει ούτε σε μένα, ούτε και σε κανένα στρατευμένο νέο των ένοπλων δυνάμεων. Η νατοϊκή σημαία είναι σημαία βαμμένη με αίμα εκατομμυρίων αθώων αμάχων, γυναικών και παιδιών. Τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ίδρα από την Ερυθρά Θάλασσα. Η ελληνική κυβέρνηση και όσα κόμματα στηρίζουν αυτή την απόφαση διακινδυνεύουν την ασφάλεια του πληρώματος από τους αξιωματικούς και τους επαξιωματικούς έως τους στρατεύσιμους ναύτες. Μακροπρόθεσμα βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ελληνικού λαού, κάνοντας την πατρίδα μας στόχο αντιπίνων σε έναν πόλεμο που ούτε μισή ψυχή δεν θα έπρεπε να κινδυνεύει να βρεθεί. Όλα αυτά εμάς στρατευμένους μας προβληματίζουν, μας γεμίζουν οργή και αγανάκτηση στην αισθήματα που καλούμαστε να μετουσιώσουμε σε αγώνα και διεκδίκηση. Μιας και η πείρα από την έως τώρα θητεία μας έδειξε ότι μόνο με την διεκδίκηση μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης της μονάδας μας. Έτσι μόνο μπορούμε να βάλουμε βραγμούς στα σχέδια κάθε κυβέρνησης που ετοιμάζει ένα δυσίωρο μέλλον για μας χωρίς εμάς. Οι στρατιώτες έχουμε πολιτικά δικαιώματα στα οποία δεν επιτρέπεται καμία έκπτωση. Αντλούμε αισιοδοξία γνωρίζοντας τη δύναμή μας όταν αγωνιζόμαστε συλλογικά από τους συναδέλφους μας που διαμερανώνουν την αλληλεγγύη τους, τους άλλους λαούς, από τα εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας που βγαίνουν στον δρόμο του αγώνα, απαιτώντας το τέλος του έγκλημα στη Γάζα. Έτσι και εμείς, κάθε στρατιώτης που επομίζεται το καθήκον του να υπερασπιστεί τα σύνορα της χώρας μας, για όσο καιρό τον αναλογεί, διαδρανώνουμε τα αιτήματα να ακυρωθεί η αποστολή ασπίδες και να επιστρέψει τώρα πίσω η φρεγάτα Ίδρα. Κανένας Έλληνας αξιωματικός, υποαξιωματικός, ναύτης και στρατιώτης σε ξένα εδάφη. Καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις αποστολές ή πανά του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιστρέψει τώρα κάθε ελληνικό πλοίο και κάθε στέλεχος των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων που επιχειρεί εκτός συνόρων. Να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις του θανάτου. Οι νέοι στρατευμένοι έχουμε διαλέξει τη σωστή πλευρά και δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Είναι ανάγκη αυτές τις μέρες να δυναμώσουν οι φωνές καταδίκης αυτής της εγκληματικής πολιτικής. Μπαίνω κι εγώ με τη σειρά μου στον πλευρό των υπολείπων φαντάρων που υψώνουν ανάστημα και καταγγέλνουν την απαράδεκτη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Είναι ανάγκη να δυναμώσουν οι φωνές που λένε ότι η θέση των ενόπλων δυνάμεων είναι εντός της χώρας για την ασφάλιση της άμυνάς της.